Γιατί έχω μια διαφορά με αυτούς που παρουσίασε ο φίλος του Βάμπος. Στους προϋπολογισμούς που ανέφερα εγώ, αναλύω τη χρονιά αγωνιστικά. Δηλαδή, οι αριθμοί που ανάφερα είναι η αγωνιστική χρονιά 1η Ιουνίου, 22 με 31 Μπέπτου του 23. Απλά για ξεκαθαρισμό και τις ερώτησεις του φίλου που ρώτησε για τους προϋπολογισμούς. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υπεύθυνους των τμήματων, όλες τις επιτροπές των τμήματων για την βοήθεια και το έργο που παρήγαγα, αλλά και όλους τους συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο για την βοήθειά τους, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς σας. Επίσης, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την εξαιρετική συνεργασία με την Ελεκτική Επιτροπή και ιδιαίτερα τον φίλο Κώστα, αλλά και τους φίλους Μιχάλη Βασιλείου και Αριάννα Χρήση. Ευχαριστούμε επίσης τους εργαζόμενους του Σύλλογου που βοήθησαν με τη σειρά τους να τα πετύχουμε όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στους συναδέλφους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομόνοιας Ποδόσφαιρο για την άψογη συνεργασία και ιδιαίτερα τον πρόεδρό μας Σταύρο Παπασταύρου και να ευχηθώ καλή ευρωπαϊκή πορεία στην ομάδα μας και καλή αγωνιστική χρονιά 2023-2024. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την προσοχή σας και τον χρόνο που διαθέσατε να με ακούσετε. Να είστε πάντα καλά. Ζήτω η Ομόνοια.